Εμφανίστηκε ο πρόεδρος Ερντογάν και έδειξε μάλιστα και τους πρώτους αστροναύτες της Τουρκίας. Πάμε στην ανταποκριτριά μας Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη. Τηλεφωνικά σε έχουμε κοντά μας, Μαρία. Ο Ερντογάν λοιπόν στο παραένα της Κάλπης ανακοινώνει ότι πάει στο διάστημα και μιλάει και πάλι για το αμυντικό σύστημα της Τουρκίας. Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Ευλαμπία. Εμφανίστηκε λοιπόν 4 ημέρες μετά από την αδιαθεσία του, που τον καθήλωσε στο σπίτι του και στο γραφείο του. Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ως φυσική παρουσία, βέβαια, την πρώτη του εμφάνιση σήμερα, εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στο παλαιό αεροδρόμιο Ατατούρκ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ για την Τεχνολογία. Και εκεί λοιπόν ανακοίνωσε, όπως ανέφερες και εσύ, την πρώτη αποστολή της Τουρκίας στο διάστημα, η οποία θα γίνει, είπε, στο τελευταίο τρίμηνο του 2023, εντός του έτους, δηλαδή και πάλι στα 100 χρόνια από την ίδρυση του τουρκικού κράτους. Και παρουσίασε επίσης και τους δύο Τούρκους αστροναύτες που θα εκτελέσουν αυτήν την αποστολή. Παράλληλα όμως, ο Τούρκος πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί σε όλα τα αμυντικά επιτεύγματα της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας του, από το κόκκινο μήλο, το οποίο είναι μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο πέταξε 2 φορές μάλιστα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ερντογάν στους εφαίρες της Κωνσταντινούπολης. Αναφέρθηκε στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με το οποίο επίσης παρουσιάστηκε σήμερα εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Αναφέρθηκε στο πλοίο Ανατολού, στο μαχητικό, και τέλος να πω ότι στοχοποίησε τον Κιλιτζιτάρογλου, λέγοντας μάλιστα για τις σχέσεις που έχει με τη Δύση, κάνοντας λόγο για σκανδαλώδεις δηλώσεις που δείχνουν ότι καλλιεργεί σχέσεις με τη Δύση εναντίον του τουρκικού έθνους. Ναι, ο Σόου Μαρία με τον Ερντογάν εμφανίζεται και να λέει ότι θα στείλει τους Τούρκους στο διάστημα. Σε ευχαριστούμε πολύ.